Ξεκινάμε. Τι θα χρειαστούμε σήμερα? Θα χρειαστούμε ή ένα μαντίλι μεγάλο, όπως κρατάω εγώ και ο Γιώργος, ή μια πετσέτα, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια ζώνη, αρκεί να μην υπάρχει το βαρύ μέταλλο στην άκρη. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το μαντίλι ή την πετσέτα και το κρατάμε στιβαρά με τα χέρια μας. Παίρνουμε μια ωραία εισπνοή, ανεβάζω σιγά σιγά επάνω και απλά τεντώνουμε. Εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα και ανοίγω σιγά σιγά το σώμα μου όσο νιώθω καλά. Παίρνω μια ωραία εισπνοή και στρίβουμε δεξιά, εκπνέοντας αργά. Τέλεια. Εισπνέω στον ουρανό, εκπνέω στο πλάι. Άλλη μια φορά έτσι για να ανοίξει ωραία το σώμα. Ηρεμώ, κέντρο ψηλά. Και εκπνέω καθώς στρίβω. Τέλεια. Πάμε λίγο ζωηρά, κάνουμε ένα ωραίο τζόκινγκ. Και θέλω την πετσέτα, όσο τρέχουμε, θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Την πετσέτα ή το μαντίλι, θέλω να το κρατάτε σφιχτά, τεντωμένο καλά, να μην κάνει κοιλιά. Και όσο το ανοίγετε, δουλεύουν πάρα πολύ ωραία τα χέρια μας. Εισπνέω, φέρνω την πετσέτα μπροστά λοιπόν και αρχίζω και την τραβάω 10 φορές. Είναι κάτι που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά το νιώθετε. Δεν πιστεύω να είστε ακόμη στον καναπέ. Σηκωθείτε και γυμναστείτε μαζί μας. Οι ασκήσεις είναι εύκολες και βατές για όλους. Τέλεια. 3 ακόμη, 2 και 1. Συνεχίζεις να τρέχεις, ανεβάζεις τα χέρια και ανοίγεις λίγο περισσότερο. Παίρνεις μια ωραία εισπνοή και τραβάς την πετσέτα 10 φορές προς τα έξω. 8, 7, εκπνέω, 6, 5, 4, 3, 2 και 1. Εισπνέω, φέρνω την πετσέτα μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη και ανοίγω σιγά σιγά το σώμα μου προς το πλάι. Και ανεβάζω σιγά σιγά την πετσέτα στην ευθεία του ώμου και στρίβω. Άφησε το σώμα σου να ανοίξει όσο αυτό νιώθει καλά. Θα ακούς το σώμα σου, τι σήματα σου δίνει. Τέλεια, 4 ακόμη, 3, 2, επιστροφή. Χαμήλωσε την πετσέτα προς τα κάτω, πάρε μια εισπνοή και ανέβασε το πόδι μία δεξιά, μία αριστερά, τραβώντας καλά τον αφαλό σου μέσα. Θα φέρεις την πετσέτα μέχρι την ευθεία του ώμου. Εκπνέεις. Τέλεια. Και την τραβάς. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν αφήνεις την πετσέτα να κάνει κοιλιά. 4 ακόμη. 3, 2, 1 και πατάω. Εισπνέω, ανεβάζω την πετσέτα ψηλά και ανοίγω το σώμα όσο νιώθω καλά. Και επιστρέφω. Μην αφήνεις το κεφάλι να κρεμάει πίσω. Άνοιξε. Και πάμε. Οπ. Και ανοίγεις. Οπ. Και ανοίγεις. Και τελευταίο. Και επιστροφή. Θα φέρουμε ένα πόδι πίσω. Το δεξί μας. Παίρνω μια ωραία εισπνοή. Και στην εκπνοή σηκώνω ψηλά την πετσέτα και το γόνατο. Και πάμε 4 και 5, 6, 7, 8, 9 και 10, αλλάζουμε πόδι. Παίρνω μια ωραία εισπνοή και φύγαμε. 1 και 2, 3, 4, εκπνέω, δουλεύει όλο το σώμα, 5, 6, 7, ανοίγω όσο μπορώ, 8, 9 και τέλεια. Θα κρατήσεις την πετσέτα ανάποδα, με τις παλάμες προς τα πάνω. Θα κλείσεις λίγο, έτσι ώστε να είναι στο άνοιγμα των ώμων. Εδώ δουλεύουν εξαιρετικά οι μύες των χεριών. Εισπνέω, τραβάω την πετσέτα, εκπνέω, τραβάω την πετσέτα προς τα έξω, δεξιά και αριστερά και κατεβαίνω σιγά σιγά σε βαθύ. Εδώ, τέλεια. Παίρνουμε μια ωραία εισπνοή πίσω και στην εκπνοή μπροστά τραβάω την πετσέτα. Εδώ τραβάω,
Δουλεύουν εξαιρετικά οι μύες της πλάτης. Δουλεύουν οι μύες των χεριών. Αν τραβάμε την πετσέτα, μην το ξεχνάτε αυτό. Και τα πόδια δουλεύουν ισομετρικά. Προσέξτε τα γόνατά σας να μην ξεπερνάνε τα δάχτυλα των ποδιών. Δύο ακόμα. Και κράτα την πετσέτα εδώ, πάρε μια εισπνοή και ανέβασε πάνω. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Φέρε τώρα τους αγκώνες δίπλα, κλείσε λίγο άμα χρειαστεί, να μοιάζει λίγο με ακρίδα. Τράβα την πετσέτα όσο μπορείς. 10 φορές. 9 τράβα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Πάρε μια ωραία εισπνοή. Στην εκπνοή ανέβα. Τράβα την πετσέτα. Και πάμε. Πάνω και κάτω. 4 και... Θέλω να σκεφτείς ότι αν η πετσέτα ήταν λάστιχο θα την έβλεπες να ανοίγει. Γι' αυτό θέλω να την τραβάς. 4, 3, 2, μείνε, φέρε τα χέρια σου να ακουμπήσουν την πλάτη σου πίσω και χαλάρωσε λίγο την πετσέτα, απλά ακούμπησε με τις παλάμες σου πίσω. Εισπνοή, εκπνοή, τέλεια. Θα πάρεις την πετσέτα από τη μία της άκρη και θα την κρεμάσεις πίσω, όπως μερικοί μπορεί να έχετε αυτό το μακρύ σφουγγάρι που πλένουμε την πλάτη, τέλεια. Από εδώ θα γυρίσεις τον αγκώνα προς τον ουρανό. Το βλέπετε πόσο σηκώνω τον αγκώνα προς τα πάνω. Με το κάτω χέρι τραβάω την πετσέτα προς τη γη. Εδώ. Εισπνέω και εκπνέω. Στρίβω και επιστρέφω. Στρίβω και επιστρέφω. Κοίτα την πετσέτα πώς την τραβάω από την αντίθετη πλευρά. Εξαιρετική άσκηση για να ανοίξει όλο το σώμα. Ορθοσωμία στο μέγιστο. Και... 5 ακόμα εκπνέω και 4 ακόμη, πάμε, 3 ακόμη και 2 ακόμη και μείνε, τράβω φαλό και πίεσε 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και επιστροφή, ξεκούραση, λίγο τζόκινγκ, τεινάζεις χέρια, πόδια να έρθουν όλα στη θέση τους, όπως συνήθως λέω, 4, 3, 2. Παίρνω την πετσέτα μου με το άλλο χέρι. Την κρεμάω πίσω. Παίρνω μια ωραία εισπνοή. Πιάνω την πετσέτα. Τράβω. Τράβω καλά και πάμε. 1 και 2. Ανοίγει υπέροχα όλο το σώμα εδώ στο πλάι. Και εκπνέω στο κατέβασμα. Τραβάω με το άλλο χέρι καλά την πετσέτα. Υπέροχη άσκηση. Θα το νιώσετε. Αν δεν έχετε σηκωθεί ακόμα, δοκιμάστε. Σηκωθείτε λίγο, πάρτε μια πετσέτα, δοκιμάστε αυτή την άσκηση. Και μείνε και πίεσε μικρά. Και 1, 2, καθώς περνάει η ώρα, ανοίγει το εύρος του σώματος. Ανοίγουν οι μύες μας. 3, 2 και επιστροφή. Μπράβο. Παίρνουμε την πετσέτα και την περνάμε από πίσω μας, κάτω από τους γλουτούς μας. Εδώ, πίσω από το σώμα. Οι παλάμες κοιτάζουν μπροστά, ανοιχτά καλά τα πόδια, στήριξη δυνατή, εισπνοή, εκπνοή, τραβάω την πετσέτα μπροστά με δύναμη. Εδώ η δουλειά είναι έντονη στα χέρια, δουλεύουν οι δικέφαλοι και οι τρικέφαλοι, τα μπράτσα μας δουλεύουν και πάμε, εκπνέω. Κάθε φορά τώρα θέλω να κατεβαίνεις λίγο χαμηλότερα και να σπρώχνεις με τα χέρια σου μπροστά. Σκέψου το λίγο, όχι προς τα πάνω, μπροστά και χου και πάμε, τραβάω φαλό και λίγο ακόμα. Το βάρος πρέπει να είναι στις φτέρνες σου. 4 ακόμη, 3, 2, μείνε, άνοιξε ωραία το σώμα σου, έξω το στήθος, ίσια η πλάτη, ο αυχήνας στην ευθεία της ποδηλικής στήλης, τραβάς λίγο ακόμα και ανέβα να ξεκουραστείς. Θα πάρεις την πετσέτα και θα την κρατήσεις λίγο διαγώνια. Θα φέρεις το ένα σου πόδι εδώ και θα σηκώσει την πετσέτα διαγώνια πάνω. Πάμε. 2 εκπνέω. 3. Το νόημα είναι να ανοίγεις όσο μπορείς το σώμα σου, έτσι ώστε κάθε μέρα να κερδίζεις λίγο εύρος. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Θέλω να προσπαθήσουμε να το κάνουμε και λίγο στον αέρα.
χωρίς να κουμπάμε κάτω. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και δύο. Και τρία. Και τέσσερα. Και πέντε. Πάμε προσπάθεια να ισορροπήσεις. Έξι. Και εφτά. Και οχτώ. Πάμε. Εννέα. Και 10. Εδώ αξιοποιήσαμε λίγο το θέμα της ισορροπίας που τόσο το έχουμε ανάγκη. Πάμε να αλλάξουμε πλευρά. Παίρνω μια ωραία έσπνοη, ανοίγω όσο μπορώ. Εκπνέω και πατάω στην αρχή. Δουλεύουμε σταθερά. Και 3. Πάμε. 4. Άνοιξε ωραία το σώμα. 5. Ανοίγει το σώμα. Ανοίγει και η διάθεση. 6. Δεν με πιστεύεις. Σήκω. Θα το νιώσεις. 7. 8. 9, 10. Μείνε λίγο τεντώσου, τράβω αφαλό και πάμε να δουλέψουμε την ίδια άσκηση με το στοιχείο της ισορροπίας. 2. Προσπάθησε να μην ακουμπάς καθόλου. 3. Και προσπάθησε. 4. Και 5. Μην τα παρατάς. 6. Και 7. 8. Λίγο ακόμα έμεινε. 9. Και 10. Εξαιρετικά. Παίρνουμε τώρα την πετσέτα και την περνάμε πίσω από το σώμα μας, έτσι. Και οι παλάμες κοιτάζουν προς τα πίσω. Εισπνέω, ανοίγω ωραία το θώρακά μου, εκπνέω, σηκώνω την πετσέτα προς τα πάνω. Τέλεια. Στην αρχή το σώμα μας είναι ίσιο, έξω θώρακας. Σηκώστε τώρα και λίγο τις στέρνες σας από κάτω και κατεβείτε σιγά σιγά. 4 και 5, 6, 7. 8, άλλα 2, 9 και 10. Λυγίζω πόδια, τραβώ αφαλό. Κατεβαίνω με ίσια πλάτη, ανοίγω όσο μπορώ, χωρίς υπερβολή. Και επιστρέφω όρθια. Και ξανά. Εδώ. Και επιστρέφουμε όρθιοι. Και βάρος πίσω. Ανοίγεις, όχι υπερβολικά, γιατί δεν θέλω να καμπουριάσεις. Θέλω να κατέβεις με ολό ίσια πλάτη. Δουλεύουν τέλεια τα χέρια. Δουλεύει η πλάτη. Δουλεύουν όμως και οι γλουτοί, αφού κάνουμε κάθισμα. Και είναι συνδυαστική άσκηση. Δουλεύουν πολλές μήκες, ομάδες ταυτόχρονα. Και άλλο ένα. Και μείνε και πίεσε. Και 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ανέβα σιγά σιγά. Να ξεκουραστούμε. Τέλεια. Παίρνουμε λοιπόν το μαντίλι μας και το βάζουμε πάνω στο πόδι μας. Παίρνω μια ωραία εισπνοή. Στην έκπνοή σπρώχνω με την πετσέτα το πόδι. Και πάμε. 2, 3, 4, 5 σπρώξε. 6 δυνατά. 7. Δουλεύουν και οι κοιλιακοί εδώ. 8 και το πόδι φυσικά. 9 και μείνε πάνω και πίεσε. 10, 9. Τα χέρια δουλεύουν δυνατά γιατί πιέζουν την πετσέτα. Προσπάθησε να μην σκύβεις καθόλου. 3, 2. Επιστρέφεις και κάνεις μια ωραία διάταση το πόδι πίσω. Παίρνεις ωραία εισπνοή, ανοίγεις σώμα. Και τέλεια. Πάμε να δουλέψουμε το άλλο μας πόδι. Πίεσε την πετσέτα πάνω στο πόδι και φύγαμε. 1, εκπνέω. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μείνε πάνω, τράβα αφαλό, μέσα κρατά ίσιο σώμα και πίεσε. Βάλε δύναμη. Και 5, 4, 3, 2. Φέρνεις το πόδι πίσω να τεντωθεί ωραία το ισχύο. Παίρνεις μια ωραία εισπνοή. Ανοίγει σώμα και απολαμβάνεις τη διάταση. 3, 2, 1 και επιστρέφουμε. Τώρα θα χρειαστούμε ένα στρώμα. Θα εξαπλώσουμε για σκίσεις σε εδάφους. Θα χρειαστείτε την πετσέτα μαζί σας. Ωραία. Ήπιαμε το νεράκι μας, πήραμε το στρώμα μας και ξεκινάμε πάλι με την πετσέτα στα χέρια. Τραβάμε τον αφαλό μας μέσα και κυρτώνουμε την πλάτη ABC. Κυρτώνει δηλαδή σαν το γράμμα C. Φέρνω την πετσέτα μπροστά, εισπνέω και στην εκπνοή. Φέρνω την πετσέτα λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Θέλω να σκεφτείς λίγο πώς λειτουργούν οι κοπηλάτες. Επίσης μπορεί να σκεφτείς λίγο το σχήμα του απείρου ή ένα ξαπλωμένο οχτάρι. Τραβάω αφαλό. Αν έχεις πρόβλημα με στη μέση σου, δεν θα πας πολύ πίσω. Θα δουλέψεις από πιο ψηλά. Τώρα θέλω με στιβαρότητα να πιέσεις τις φτέρνες σου στη γη. Θα νιώσεις πως δεν έχεις πολύ δύναμη γι' αυτό. Είναι φυσιολογικό.
συνεχίζουμε εμείς να τραβάμε το κουπί μας με χαμόγελο. 4 ακόμη, 3, 2 και 1. Ερχόμαστε λίγο πιο ίσχυοι, κλείνουμε λίγο τα πόδια και περνάμε την πετσέτα από κάτω. Το άνοιγμα των ποδιών μας είναι το άνοιγμα της λεκάνης. Δουλεύουμε εδώ, τραβάω την πετσέτα προς τα πάνω και ισιώνω το σώμα μου προς τον ουρανό. Πρόσεξε το πηγούνι σου να είναι παράλληλο με τη γη. Τραβάς τον αφαλό μέσα και κυρτώνεις την πλάτη και έτσι την διατείνεις και νιώθεις ωραία. Ισιώνεις. Αυτό που δουλεύει πολύ στην άσκηση είναι τα χέρια σου εδώ. Τα υπόλοιπα νιώθουν την διάταση. Μέσα, πάνω, άλλο ένα μέσα, πάνω, τραβάς αφαλό και κατεβαίνεις σιγά σιγά προς τα κάτω. Συνεχίζεις να πιάνεις την πετσέτα με τον ίδιο τρόπο. Έλεγξε ότι τα πόδια σου είναι σε ορθή γωνία, ότι είναι ακριβώς πάνω από τη λεκάνη. Και δούλεψε τράβηγμα και κάτω. Έκπνοή στο νεύασμα. Εδώ δουλεύουμε κοιλιακούς ως πρωταγωνιστή. Αλλά δουλεύουν τέλεια και τα χέρια. Θα νιώσεις έντονη κούραση. 3 ακόμα. Και στα χέρια. 2 ακόμα. 1. Και θα μείνεις πάνω. Κοντράρεις με τα πόδια. Και πίεσε 10, 9, 8, 7, 6, εκπνέω, 5, 4, 3, 2 και επιστρέφεις, ξεκουράζεσαι λίγο από τους κοιλιακούς σου, τέλεια. Παίρνεις την πετσέτα από πίσω προς τα μπροστά, φέρνεις τα πόδια σου στην ορθή γωνία και μόνο που τα πόδια είναι στην ορθή γωνία, οι κοιλιακοί δουλεύουν δυνατά. Εισπνέω και τι κάνω, πίεσε την πετσέτα προς τα πόδια και έτσι δημιουργείται μια πολύ μεγάλη κόντρα στους κοιλιακούς σου. 6, 7, 8, 9, 10, θα κατέβεις και θα βάλεις την πετσέτα ή το μαντίλι πίσω από το κεφάλι. Εδώ που θα στήριζες ούτως ή άλλως με τα χέρια σου. Αφήνεις λίγο το σώμα σου κάτω να ξεκουραστεί, ξεκινάμε πάλι με τους κοιλιακούς μας, εισπνέω, εκπνέω, ανεβαίνω, τραβάω φαλό και επιστρέφω. Τι πρέπει να προσέχεις σε αυτούς τους κοιλιακούς. Όταν σηκώνεις τις ομοπλάτες σου, πρέπει να διατηρήσεις το πηγούνι σου σταθερό και να μην ασκείς πίεση στο κεφάλι έτσι ώστε να ανεβοκατεβαίνει όπως δείχνω τώρα το λάθος. Αυτό που δείχνω τώρα είναι το λάθος. Ενοχλείς τον αυχένα εδώ. Ανεβαίνεις καθαρά με την δύναμη των κοιλιακών σου. Δηλαδή, το δείχνουμε πάνω στο Γιώργο. Βλέπουμε εδώ την σταθερότητα που κυριαρχεί στην ομοπλάτη. Σφίγγουμε τέλεια τους κοιλιακούς μας και προσπαθήστε την ώρα που ανεβαίνετε να τραβάτε και λίγο τον αφαλό σας προς τα μέσα. Σκέψου πως θέλεις να φορέσεις ένα παντελόνι που δεν σου χωράει και πρέπει λίγο να ρουφιχτείς. Αν δουλέψεις με ρούφιγμα του αφαλού προς τα μέσα και 10 επαναλήψεις να κάνεις, θα έχεις λιώσει. Μένω λίγο πάνω, τραβάω καλά τον αφαλό μέσα και δουλεύουμε πιεσούλες μικρές. 1. Εκπνέουμε πάντα στο ανέβασμα. Ελέγξτε πάλι, τραβάτε καλά τον αφαλό μέσα. Επίσης, ελέγξτε, μήπως σας ενοχλεί κάτι. Αν σας ενοχλεί, κατεβείτε, ξεκουραστείτε και μετά από λίγα δευτερόλεπτα συνεχίζετε. Τελειώνουμε, ξεκουραζόμαστε εδώ και περνάμε στην επόμενη άσκηση. Βάζω ένα πόδι πάνω σε ορθή γωνία. Τραβάω τον αφαλό μου και σπρώχνω με τα χέρια μου και πιέζω την πετσέτα πάνω στο πόδι. Πάμε. Δουλεύουν τέλεια οι κοιλιακοί μας και τα χέρια μας. Και 4 ακόμη, 3 ακόμη, 2 και 1. Λίγησε, πάρε την πετσέτα λίγο να τεντωθούν οι κοιλιακοί, να αναπτυχθούν. Πολύ ωραία, για να γίνει η αλλαγή του ποδιού. Ανέβα, τράβα φαλό και πίεσε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και εισπνέω, τεντώνομαι. Ανοίγω καλά τα χέρια μου στην πετσέτα και πατάω λίγο στο άνοιγμα της λεκάνης και σηκώνω τη λεκάνη.
Εισπνέω, εκπνέω, φέρνω την πετσέτα πάνω από το στήθος, πάνω από το θώρακα, χαμηλώνω τη λεκάνη πίσω και τραβάω την πετσέτα πίσω και πάμε. Ένα εκπνέω και δύο εκπνέω και σε αυτή την άσκηση τι θέλω να προσέξουμε. Λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε στο εξής. Όταν κατεβαίνω, απλώνομαι πολύ με την πετσέτα προς τα πίσω. Και όταν ανεβαίνω, φέρνω την πετσέτα πάνω από το θώρακα. Αν σε όλη αυτή την κίνηση προσθέσεις ένα ωραίο τράβηγμα της πετσέτας, δες πώς θα νιώσεις. Δεν πιστεύω να είσαι ακόμα στην καρέκλα και να πίνεις τον καφέ σου. Έχει φύγει ο καφές και κάνουμε δουλίτσα εδώ. Πάμε μαζί. Εδώ. Θα νιώσεις υπέροχα, πίστεψέ με. Λοιπόν, θα μείνεις πάνω και εδώ θα δουλέψεις μικρές πιεσούλες. Ο γλουτός είναι πολύ σφιχτός και τραβάμε πάρα πολύ καλά την κοιλιά μας μέσα. Συνέχισε τώρα προσθέτοντας το εξής. Πίεσε απλά τις φτέρνες σου στη γη, χωρίς να σηκώσεις δάχτυλα ποδιών. Απλά πίεσε. Σαν αίσθηση το λέω. Πίεσε να δεις πώς θα αυξηθεί η ένταση της άσκησης. Επίσης, τράβα όσο μπορείς την πετσέτα. Θα δεις πόσο συμμετέχουν και τα χέρια. Τέλεια. Κατεβαίνω σιγά σιγά και ρολάρω τα πόδια κοντά στο στήθος και τραβάω με την πετσέτα τα πόδια. Εδώ θέλω να κάνουμε μία άσκηση η οποία ανακουφίζει πάρα πολύ τη μέση. Σπρώχνουμε τους ώμους μας προς τη γη. Τέλεια. Καθώς σπρώχνουμε τους ώμους μας προς τη γη, αναπνέουμε βαθιά. Τώρα σπρώχνουμε τη λεκάνη μας στη γη με δύναμη. Και κρατάμε όμως το κομμάτι της μέσης μαλακό, απαλό. Πιέζουμε όλη την πλάτη προς τα κάτω, εκτός από το σημείο της μέσης. Εκείνο μένει απαλό, σαν μια φωλίτσα, σαν μια φωλιά που έχει μια πεταλούδα που δεν θέλουμε να τη ζουλήξουμε. Αυξάνω το μήκος της σπονδυλικής μου στήλης, μακραίνει ο αφιένας και νιώθουμε υπέροχα. Τέλεια. Περνάμε στην επόμενη άσκηση. Αφορά πάλι τους γλουτούς μας. Παίρνω το μαντίλι μου ή την πετσέτα μου και την τοποθετώ εδώ στην αρχή των ποδιών. Τα πόδια είναι λίγο ανοιχτά, κοιτάζουν προς τα έξω τα γόνατα. Σφίγγω τους γλουτούς μου στο ανέβασμα και σπρώχνω με δύναμη την πετσέτα προς τα κάτω. Σιγά σιγά μετακινώ τις παλάμες μου πιάνοντας την πετσέτα πιο χαμηλά για να κατέβει σε ένα ύψος όπου νιώθω ότι τα χέρια μου δουλεύουν καλά. Αυτό το ύψος είναι όσο γίνεται χαμηλότερα. Να υπάρχει το εύρος. Στην αρχή ξεκινάς από ψηλά και σιγά σιγά τα χαμηλώνεις προς τη γη τα χέρια. Καθώς ανεβαίνεις, σπρώχνε τα γόνατά σου μακριά το σώμα και θα νιώσεις να αυξάνεται η ένταση όλο και περισσότερο. Μείνε πάνω και πίεσε μικρά. 10, 9, 8 εκπνέω, σπρώξε, τα χέρια δουλεύουν και αυτά. 5, 4, 3, 2 κατεβαίνω σιγά σιγά και περνάς την πετσέτα, τραβάς και τεντώνεις το άλλο και αναπνέεις. Σε αυτές τις διατάσεις μπορεί να κουράζονται τα χέρια περισσότερο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να έχετε έναν άνθρωπο από πάνω, έναν γυμναστή, έναν φυσιοθεραπευτή λίγο να σας τραβάει. Οπότε κάνεις ιδιαίτερο καλό στα ισχύα σου, στη λεκάνη, στη μέση. Πάμε να αλλάξουμε. Χρησιμοποίησε την πετσέτα σαν μοχλό. Τραβάς αφαλό και γιώνεσαι. Αναπνέεις. Τέλεια. Τώρα θα κάνουμε μια εξαιρετική άσκηση, η οποία αφορά και τους κοιλιακούς μας, αλλά και την πλάτη μας. Φέρνω τα χέρια μου στην ευθεία του ώμου. Παίρνω μια ωραία εισπνοή, σηκώνω λίγο τις γάμπες μου και φέρνω τα πόδια μου από τη μια πλευρά και τα χέρια μου στην άλλη. Και επιστρέφω. Αλλαγή. Και επιστρέφω. Εκπνέω. Εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνέω. Λίγο ακόμα. Πάμε. Θα νιώσεις πολύ όμορφα με αυτή την άσκηση. Είναι στροφική και ανακουφίζει πάρα πολύ προβλήματα της σπονδυλικής στήλης. Άλλα δύο. Άλλο ένα τελευταίο. Τέλεια. Απλώνω τα πόδια μου στη γη, απλώνω και τα χέρια μου πίσω
και απλά τεντώνομαι. Παίρνω μια ωραία εισπνοή και στην εκπνοή πιέζω τις στέρνες μου στη γη και σηκώνω, αν μπορώ, το βάρος του σώματός μου. Αν δεν μπορώ να το σηκώσω, δεν πειράζει. Σηκώνεις, αφήνεις λίγο τη λεκάνη και σηκώνεις ένα ποσοστό από το βάρος σου. Τράβα φαλό και τακτοποίησε στο μέγιστο το σώμα. Πάμε λίγο ακόμα και ξεκούραση. Άλλη μια φορά, τακτοποίησε τα πόδια. Ανέβα, μην εκεί, ανέπνευσε, ηρέμησε. 4, 3, 2, 1, τέλεια. Από αυτή τη θέση θα έρθουμε μπρούμητα για να συνεχίσουμε με τους ραχαίους μας. Θα ξαπλώσουμε λοιπόν σε αυτή τη θέση κάτω με την πετσέτα μας μπροστά. Θα ανοίξουμε λίγο τα πόδια μας. Παίρνω μια ωραία εισπνοή και φέρνω την πετσέτα μου κάτω από το πηγούνι μου τραβώντας την δυνατά και επιστρέφω. Πάμε. Καθώς κάνουμε την άσκηση θα σας δίνω οδηγίες. Δεν θέλω να σηκώνεις το κεφάλι σου ψηλά. Θέλω τα μάτια σου και η μύτη σου να κοιτάζουν στη γη. Ο αφιένας ακολουθεί τις φυσιολογικές καμπύλες της πομελικής στήλης. Τα πόδια σου κλείνουν και σφίγγουν σαν να έχεις κάτι ανάμεσα στα πόδια, το οποίο σε εμποδίζει να τα κλείσεις. Και 4 ακόμη και 3 εκπνέω ακόμη και 2 εκπνέω ακόμη και μείνε. Πίεσε τα πόδια προς τα μέσα την ώρα που τραβάς την πετσέτα προς τα έξω. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το βλέπεις και λες δεν θα είναι τόσο κουραστικό, αλλά επειδή σε όλο το μάθημα σε έχουν τραβάς την πετσέτα, είμαι σίγουρη ότι θα τα νιώθεις πλέον κουρασμένα. Κατέβα να ξεκουραστείς και θα κρατήσεις την πετσέτα λίγο ιδιόμορφα. Θα την κρατήσεις από κάτω προς τα πάνω. Θα προσπαθήσεις να κρατήσεις τις παλάμες σου προς τον ουρανό. Είναι πιο δύσκολο έτσι. Εισπνέω, εκπνέω. Τεντώνουμε προς τα πάνω και κάτω. Και πάμε. 2 και 3 εκπνέω. Πάμε. Καθώς ανεβαίνεις, διατήρησε τους κοιλιακούς σου σφιχτούς και μην ξεχνάς την αναπνοή σου. Εκπνοή και. Εκπνοή και. 4 ακόμη. Τράβω φαλό μέσα. 3, 2 και μείνε. Στρίψε μία προς τη μία πλευρά, μία προς την άλλη. Εκπνέοντας και 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τέλεια. Παίρνω την πετσέτα μου, πάω πίσω από το σώμα μου. Εισπνέω και κρατάω τα χέρια μου πίσω μακριά και ο αφιένας στην ευθεία της ποδηλικής στήλης. Ανεβάζω χέρια, στήθος, πόδια και κάτω. Και 2, πάμε. 3, 4 εκπνέω, 5 σφίξε, 6. Ίσως πολλοί να βαριούνται λίγο τους ραχαίους γιατί είναι μια άσκηση η οποία δημιουργεί αντιπάθεια σε όσους έχουν έναν καμπτικό τρόπο ζωής. Πιστέψτε με όμως, το δυνάμωμά τους είναι από τα πιο σημαντικά μέρη του σώματος που πρέπει να δώσουμε σημασία. Μείνε πάνω, πάρε μια ωραία εισπνοή και στην εκπνοή στρίψε από εδώ, στρίψε από εκεί. Διατήρησε τις φυσιολογικές καμπύλες της πομελικής στήλης καθώς δουλεύεις. Πάμε. 4, 3, 2, 1 και ηρεμείς. Εξαιρετικά. Φέρνεις τα χέρια σου χωρίς την πετσέτα, δίπλα ακριβώς από το στήθος. Λυγίζεις πόδια, παίρνεις μια ωραία εισπνοή και στην εκπνοή ανεβαίνεις. Τραβάμε τον αφαλό μας μέσα, δουλεύουμε λίγο τα χέρια μας, το τρικέφαλό μας, το πίσω μέρος του χεριού. Τραβάω αφαλό και κατεβαίνω. Κάτω και 1 και 2. Πάμε, 3 εκπνέω στο ανέβασμα και 4 λίγο ακόμα. 5, αν σε κούρασε, κάνε μόνο 5, οι υπόλοιποι πάμε για 10, 6, 7, μην διστάζεις να ξεκουραστείς, 8, όποτε το έχεις ανάγκη, 9 και 10, τέλεια. Θα χρειαστείς πάλι την πετσέτα σου. Θα έρθουμε στη θέση στήριξη στα γόνατα.
Αν υπάρχει πρόβλημα στα γόνατα, δηλαδή αν κάποιος έχει κάποια πάθηση και δεν πρέπει να στηριχτεί, μπορεί να κάνει την ίδια άσκηση από όρθια θέση. Εισπνέω ή μπορεί να καθίσει και στην καρέκλα. Φέρνω την πετσέτα μπροστά και την τραβάω δυνατά. Και ανεβαίνω. Ένα και κάτω. Δύο και τρία και τέσσερα. Άλλο ένα. Και τώρα θα σηκώσω την πετσέτα ψηλά. Πέντε και τέσσερα και τρία. Δύο και μένω πάνω. Εισπνέω, αναπνέω και ανοίγω το σώμα όσο μπορώ. Κράτα σφιχτούς τους γλουτούς. Τέσσερα. Αν σου φαίνεται δύσκολη σε αυτή τη θέση, μπορείς να είσαι σε όρθια θέση. Τράβα φαλό και άνοιξε το μέγιστο. Από εδώ, φέρουμε ένα πόδι μπροστά. Εισπνέω. Εκπνέω, ανοίγω το σώμα και σπρώχνω το βάρος της λεκάνης μου προς τα κάτω. Δηλαδή, αυτό το σημείο εδώ το σπρώχνω προς τα κάτω και ελέγχω ότι το γόνατο με τα δάχτυλα των ποδιών είναι σε μια ευθεία. Ανοίγω, 4, 3, 2, 1, κατεβάζω το χέρι κάτω, εισπνέω, εκπνέω, τεντώνω το πίσω πόδι, μένω και στρίβω και στον ουρανό αν νιώθω καλά. Αναπνέω, τέλεια, επιστρέφουμε και αλλάζουμε σιγά σιγά πόδι. Ωραία. Σπρώχνω και φέρνω την πετσέτα μου μπροστά, αναπνέω, μένω, σπρώχνω καλά τη λεκάνη, ανεβάζω πάνω, αναπνέω, ήρεμο, 4, 3, 2, 1, τέλεια, πετσέτα κάτω, τεντώνω πόδι, αναπνέω και σήκωσε και χέρι στον ουρανό, νιώθεις καλά, τέλεια, ηρέμησε και απόλαυσέ το. Εξαιρετικά. Και εδώ, εγώ και ο Γιώργος τελειώσαμε. Ελπίζουμε πραγματικά να το απολαύσατε. Σας χαιρετούμε και ελπίζουμε να γυμναστήκατε. Γεια σας.